Μικρές αναζωπηρώσεις εξακολουθούν στην περιοχή των Βεντσίων στα Γρεβενά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο των Γρεβενών, Γιώργο Δασταμάνη, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη και όλα εξαρτώνται από τον καιρό. Παράλληλα, ο ίδιος κάνει έκκληση σε όλους μας και κυρίως σε όσους θα παρευρεθούν λόγω του τριημέρου εορτασμού της Παναγίας στα Γρεβενά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Κοιτάξτε, ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά η πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή των Βεντσίων. Εξακολουθούν και ακόμα και αυτή τη στιγμή να υπάρχουν διάσπαρτες αστείες αναζωπηρώσεις. Βρίσκονται δυνάμεις επιτόπου καθώς και δυνάμεις του Δήμου εκεί και είμαστε σε επιφυλακή. Γιατί και χθες, παράδειγμα, είχαμε μια καλή αναζωπήρωση και σήμερα το πρωί είχαμε κάτι μικρές. Βρίσκονται δυνάμεις πυροσβεστικής, οπότε παρεμβαίνουν άμεσα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα. Εάν δεν υπάρξουν, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε σύμμαχο και τον καιρό. Αν σηκωθούν δυνατοί άνεμοι, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια βεβαιότητα. Και έχονται κυρίως δασικές. Είναι περίπου στο χιλιόμετρο από χωριό, ναι, το χωριό νησί. Ναι, ναι, όλοι οι κάτοικοι έχουν επανέλθει. Έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες σε όλα τα χωριά στα 5 που εκενώσαμε. Κέντρο νησί, Αγαλέη, Σαρακίνα, Δίπορο. Υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες γύρω-γύρω από τα χωριά. Υπάρχει, τέλος πάντων, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι κάτοικοι τους είναι στα σπίτια όλοι τους. Έχει μειωθεί τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί στέλνουν και κάτι το Προσέβεια και Αθήνα από εδώ από εμάς. Υπάρχει ικανή πυροσβεστική δύναμη όμως για να σε επιφυλακή. Καθώς και υπάρχουν υδροφόρες του Δήμου, μηχανήματα του Δήμου, τα οποία είναι σε 24 ώρες βάση στο σημείο των πυρκαγιών. Η έκκληση είναι επειδή αυτές τις μέρες αναμένουμε πάρα πολύ κόσμο λόγω της εορτής του 15 Αυγούστου, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι τους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και του καύσωνα. Κάνω έκκληση και τους παρακαλώ και τους θα παρακαλώ όλους να προσέχουν πάρα πολύ.